Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Το σημερινό podcast είναι αφιερωμένο στο ενημερωτικό δελτίο της Παρασκευής 9ης Αυγούστου, στο οποίο δεσπόζουν μια σειρά ομογενειακού και ελληνικού ενδιαφέροντος θέματα. Ο Δήμος νησίου έχει τοποθετήσει ομπρέλες και ξαπλώστρες στις παραλίες του νησιού, οι οποίες διατίθενται δωρεάν σε όλους τους λουόμενους. Επειδή τελευταία γίνεται μεγάλη συζήτηση για τον πόλεμο της ξαπλώστρας, ο Δήμος νησίου πάει κόντρα στο ρεύμα και παρέχει σε κατοίκους και επισκέπτες τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν ελεύθερα τις παραλίες, τις ομπρέλες και τις ξαπλώστρες στην παραλία των Κοχλάκων, του Αϊσάβα, του Κουκουμά, των Πάλων και στην παραλία των Λιών. Έχουν τοποθετηθεί ομπρέλες και ξαπλώστρες, ενώ ταυτόχρονα υπάρχει καθημερινός έλεγχος προκειμένου διατηρείται η καθαριότητα των παραλίων. Οι ομογενείς μας αγαπούν και δεν ξεχνούν τον τόπο τους, μιλώντας με πράξεις. Ο Γεώργιος Κυρίτσης, ο οποίος εκπροσωπήθηκε από το γιο του στη λυτή εκδήλωση που πραγματοποίησαν η κοινότητα και κάτοικοι του χωριού Τρικόρφουνα Πακτίας, έκανε ένα σημαντικό δώρο στο δημοτικό σχολείο του χωριού του. Με δικά του έξοδα τοποθέτησε φωτοβολταϊκά, τα οποία μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες του σχολείου και του προαυλίου, καθώς και των γηπέδων μπάσκετ και ποδοσφαίρου που υπάρχουν εκεί. Το δημοτικό σχολείο πλέον είναι ένα κτηριακό συγκρότημα που διαθέτει ό,τι χρειάζεται ένα σχολείο για την ομαλή λειτουργία του και με τη δωρεά αυτή της οικογένειας του Γεωργίου Κυρίτση γίνεται ενεργειακά αυτόνομο. Αύριο Παρασκευή με πτήση από την Αθήνα φτάνει στο αεροδρόμιο Λάρνακας ο Παύλος Χοντίδης, ο δις Αργυρός Ολυμπιανίκης. Έπλυε σε πελάγια ευτυχία στις ώρες που ακολούθησαν την απονομή, ενώ σε πολλά σημεία δεν έκρυψε στην κίνησή του. Όπως μεταδίδει ο Μικαέλο Παπαδάκης, το βράδυ της Τετάρτης γιόρτασε το μετάλλιο με την ομάδα, την οικογένεια και τους φίλους του που ήρθαν από την Κύπρο σε ένα πάρτι που οργανώθηκε στο σπίτι όπου διέμεναν από τις 19 Ιουλίου στο λόφο πάνω από την Ολυμπιακή Μαρίνα. Ο Αμερικανός, ο οποίος έχει καταδικαστεί στην εσχάτη των ποινών για τη δολοφονία Αθλούμενης το 1997, εκτελέστηκε την Τετάρτη με τη χρήση ενέσιμης χημικής ουσίας στο Τέξας, ενώ αναμενόταν να γίνει ακόμη μια εκτέλεση το χθες βράδυ στη Γιούτα. Ο θάνατος του Άρθουρ Λι Μπέρτον, 54 ετών, διαπιστώθηκε αφού του έγινε θανατηφόρα ένεση στη φυλακή του Χάντσβιλ, ανακοίνωσε η Υπηρεσία Φυλακών του Τέξας. Είχε καταδικαστεί σε θάνατο για το φόνο τον Ιούλιο του 1997 της Νάνση Άλτμαν, μητέρας τριών παιδιών, στην οποία επετέθηκε ενώ έκανε τζόκινγκ κοντά στο σπίτι της στο Χιούστον. Το θύμα στραγγαλίστηκε με τα κορδόνια των παπουτσών του. Πρόσφατη έρευνα του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας Έρευνας και στα Πανεπιστήμια Παρίσιτε της Γαλλίας και Γκράζ της Αυστρίας, τα αποτελέσματα της οποίας δημοσιεύονται χθες στο έγκριτο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Nature Cell Biology, αποκαλύπτει το μηχανισμό με τον οποίο η σπερμιδίνη ρυθμίζει την αυτοφαγία, δηλαδή τη διαδικασία που εξασφαλίζει την ανακύκλωση συστατικών μέσα στο κύτταρο, η οποία προάγει τις αντιγυραντικές επιδράσεις της διαλυματικής δίαιτας. Οι ερευνητές του Ινστιτούτο, δόκτωρα Ιωάννα Δασκαλάκη, δόκτωρ Ηλίας Γκίκας, με επικεφαλής τον δόκτωρο Νεκτάριο Ταβερνεράκη, καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης και πρόεδρο του Ινστιτούτου, σε συνεργασία με τις ερευνητικές ομάδες του δόκτωρ Γκουίντο Κρέιμερ, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Παρίσιτε της Γαλλίας, και δόκτωρ Φρανκ Μαντέο, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Γκράζ της Αυστρίας, απέδειξαν ότι η διαλυματική νηστεία αυξάνει τα επίπεδα μιας χημικής ένωσης της σπερμιδίνης, πολυαμίνη, η οποία αυξάνει την ανθεκτικότητα και την επιβίωση κυττάρων και οργανισμών ενεργοποιώντας την αυτοφαγία. Στον Ιερό Ναό του Αγίου Λουκά, στο Προύμολο της Πενσιλβάνιας, θα λάβει χώρα το Σάββατο κηδεία του πρώην υπάτου Προέδρου της ΑΧΕΠΑ, Φίλιππου Φράγκου. Ο Φίλιππος Φράγκος απεβίωσε πρόωρα και απροσδόκητα το Σάββατο 27 Ιουλίου στη Λάρνακα της Κύπρου σε ηλικία 84 ετών, προκαλώντας θλίψη και συγκίνηση στα στελέχη και στα μέλη της ΑΧΕΠΑ που παρέστησαν στο ιστορικό 102ο Παγκόσμιο Συνέδριο της ΑΧΕΠΑ και συνάμα στο προσκύνημα στη μαρτυρική Κύπρο. Οι συγγενείς, οι φίλοι και οι συναγωνιστές του το βράδυ της Παρασκευής 9ης Αυγούστου θα συγκεντρωθούν στο Ιερό Ναό του Αγίου Λουκά για το καθιερωμένο προσκύνημα του σκηνωματός του. Το πρωί του Σαββάτου
θα συγκεντρωθούν και πάλι στον εν λόγω ναό για το τελευταίο προσκύνημα και αμέσως μετά θα παρακολουθήσουν την εξώδιο ακολουθία. Αυτά και πολλά άλλα θέματα περιλαμβάνονται στο σημερινό ενημερωτικό δελτίο. Εάν φίλοι ακροατές δεν λαμβάνετε το δελτίο, κάντε κλικ στο www.anamnesis.net και εγγραφείτε για να το λαμβάνετε καθημερινά στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο στις 9 π.μ. ώρα Νέας Υόρκης ή 4 μετά μεσημβρίας ώρα Ελλάδας. Το σημερινό podcast προσέφεραν η Alma Bank, Flagstar Bank, Condos Foods, Megas Gyros και United Brothers Fruit Market. Το podcast των αναμνήσεων μπορείτε να το παρακολουθήσετε στο Spotify, καθώς επίσης και σε όλες τις πλατφόρμες που προσφέρουν podcast. Καλή σας ημέρα!